Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου Μαλεβιζίου, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης στη Δημοτική Πινακοθήκη Συντήλισσο, όπου τέθηκαν επιτάπητος θέματα αναπτυξιακής φυσιογνωμίας, χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης, περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και θέματα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Στις αναπτυξιακές προοπτικές που ανοίγονται στο Μαλεβίζι, όπου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μια ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, αναφέρθηκε ο Μενέλαος Μποκέας. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα της περιοχής, δηλαδή ποια είναι τα μέχρι σήμερα αναπτυξιακά δεδομένα που υπάρχουν στην περιοχή, με ποιο τρόπο υπάρχει η καλύτερη δυνατή προοπτική για την οικιστική ανάπτυξη, για την τουριστική ανάπτυξη, για τον πρωτογενή τομέα, για όλους τους τομείς παραγωγικούς. Όπως τονίστηκε, σε 8 μήνες έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου, ενώ στις αρχές του νέου έτους θα έχουν ολοκληρωθεί οι υδραυλικές μελέτες που στοχεύουν στη θωράκιση των περιοχών από έντονα καιρικά φαινόμενα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αντιπλημμυρική προστασία και μείωση πλημμυρικής διακινδύνευσης. Σύντομα θα έχουμε τις προμελέτες και μέχρι τέλος του χρόνου, αρχές του επόμενου, θα έχουμε και τις οριστικές μελέτες των υδραυλικών. Άρα, όλος αυτός ο σχεδιασμός μας χαροποιεί ιδιαίτερα που προχωράει γρήγορα, μας ικανοποιεί γιατί σίγουρα η περιοχή έχει ανάγκη από θωράκιση σε σχέση με τα φυσικά φαινόμενα και σε σχέση με τις παθογένειες που έχει εδώ και δεκαετίες. Υπάρχει μια εκπονούμενη μελέτη πολύ σημαντική για την μείωση της πλημμυρικής διακινδύνευσης και κινούμαστε παράλληλα με ένα πολύ στενό fast track, θα έλεγα, χρονοδιάγραμμα. Αγία Πελαγία, Λιγαριά, Παλαιόκαθρο και περιοχές που βρέθηκαν στο μάτι πλημμυρικών φαινομένων, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές, μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ειδικών που εκπονούν τις μελέτες με στόχο τη δρομολόγηση των αναγκαίων παρεμβάσεων, όπως φράγματα ανάσκεσης και όχι μόνο. Παλαιόκαθρο, Λιγαριά και Αγία Πελαγία. Αυτές οι τρεις περιοχές έχουν λοιπόν μελετηθεί διεξοδικά και έχουμε καταλήξει σε προτάσεις ρεαλιστικές, υλοποιήσιμες και που θα δώσουν μια σημαντική όθηση αναπτυξιακή στην περιοχή με ασφάλεια σε σχέση με τα φαινόμενα τα οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος το τελευταίο διάστημα. Για τη θωράκιση της περιοχής, όμως θωράκιση της περιοχής προϋποθέτει δύο πράγματα. Τις μελέτες που θα τις παραλάβουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και τη χρηματοδότηση των έργων που θα προτείνουν οι μελέτες. Άρα λοιπόν εγώ θα ξεχωρίσω το σχεδιασμό συνολικότερα που έχει σχέση με την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου, ποιες χρήσεις, σε ποιες περιοχές, με ποιο τρόπο, με ποιους κανόνες.